5 Αυγούστου, 6 παρατέταρτο το πρωί. Όπως μου είπε λοιπόν και ο φύλακας άγγελός μου για το προηγούμενο βίντεο, δεν είναι Ιούλιος όπως σας είχα πει. Μπερδεύτηκα, είναι Αύγουστος. Ένας φύλακας άγγελος που άλλες φορές είναι αυτό που είναι και άλλες φορές είναι δεσμότης δαίμονας. Εν πάση περιπτώσει, μόνο το τσιγάρο μου φαίνεται. Σε λίγο όμως θα ξημερώσει. Αξίζει να το δούμε αυτό το ξημέρωμα παραθαλάσσια. Κοιτάξτε, ήδη αρχίζει και σπάει η μαυρίλα της νύχτας. Ακριβώς πριν από ένα τέταρτο ήταν το πιο βαθύ σκοτάδι. Περίπου ένα σόρτ που γύρισε εκείνη την ώρα περίπου, ενώ θα το διαπιστώσετε. Και αυτό που λένε τελικά ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή, το έχει τραγουδήσει και ο Μάλα μας, είναι γεγονός. Πριν από 15 λεπτά ήταν πίσα, ήθελα φακό, και τώρα σιγά σιγά αρχίζω και βλέπω το δρόμο. Ωραίος αυτός ο πλανήτης που ζούμε. Ωραίος είναι. Με τον ήλιο του, με το φεγγάρι του, με τις θάλασσές του, τα δάση του, τα όμορφα. Ακόμα και οι έρημοι έχουν και αυτές την ομορφιά τους. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος, έχουμε πει χίλιες φορές, είναι η μεγαλύτερη ζημιά και η μεγαλύτερη φύρα αυτού του πλανήτη. Αν θέλεις να καταστρέψεις κάτι, βάλ του δίπλα έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω λοιπόν τι παιχνίδια παίζουν, ούτε θα μάθουμε ποτέ εμείς οι κοινοί θνητοί στη Μέση Ανατολή κάτω. Ξέρω όμως πως αν πει και αγριέψει το πράγμα και αρχίσουν τις πυρηνικές μαλακίες τους, δεν θα μείνει τίποτα, μάγκες. Και να είστε βέβαιοι πως οι πυρηνικές μαλακίες όλους θα μας χτυπήσουν την πόρτα. Άκουγα μια ωραία έτσι ανάλυση που δεν απήχε και πολύ από την πραγματικότητα. Έλεγε λοιπόν ο τύπος ότι δεν ήταν υπέρ του Παπαδόπουλου, σε καμία περίπτωση. Αν ήταν υπέρ του Παπαδόπουλου δεν θα τον είχα ακούσει καν. Οποιοςδήποτε είναι υπέρ κάποιου τρελού συνταγματάρχη είναι για κλωτσιές. Αλλά να του ρίξουμε ένα δίκιο σε αυτό που έλεγε, πως αυτό που έγινε το 1974 με την Κύπρο ουσιαστικά δεν την έχασε ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος αρνήθηκε κάτι στα Αμερικανάκια και για αντίπεινα αυτοί του βάλανε στο σβέρκο τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ακόμα πιο άχρηστος από τον Παπαδόπουλο. Ήταν ακόμα πιο ανάξιος από τον Παπαδόπουλο και κατάφερε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να χάσει την Κύπρο. Όχι μόνος του βέβαια, βοήθησε και ο Εθνάρχης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, βοήθησε και η CIA, βοήθησε και η Αμερική γενικότερα, η Αγγλία κι αν βοήθησε. Και τέλος πάντων 50 χρόνια μετά έχουμε να λέμε ακόμα αν θυμόμαστε και αν ξεχνάμε την Κύπρο. Εδώ την έχουν ξεχάσει οι ίδιοι οι Κύπροι την Κύπρο. Οι ίδιοι οι Κύπροι καταρχάς δεν αισθάνονται Έλληνες. Πέρα ότι έχουν δική τους σημαία, δικό τους νόμισμα, για ρωτήστε ένα παιδί που έχει πάει να κάνει τη θητεία του στην Κύπρο πώς έχει περάσει και ύστερα τα λέμε. Αν λοιπόν γίνει κάτι στη Μέση Ανατολή, εγώ σας λέω, αύριο το πρωί γίνει κάτι, γίνει ναντού.
στον Λίβανο, στο Ισραήλ, τα Χώσικη Αίγυπτος, τέλος πάντων γίνει μια μανούρα γενικότερη. Ναι. Και έρθει τώρα το Αμερικανάκι ή το Αγγλάκι και πει στον Πρωθυπουργό μας, ξέρεις κάτι, θέλω τη βάση της Σούδας. Στο ΝΑΤΟ είσαι, πρέπει να μου τη δώσεις. Για να ανεφοδιάζονται τα αεροπλάνα μου, γιατί έχουμε πόλεμο. Και πάμε κατά των αραβικών κρατών να τους φάμε λάχανο. Τι θα κάνει ο μαλάκας ο δικός μας? Θα πει όχι? Θα πει όχι στην Αμερική? Δύσκολο. Θα πει ναι? Θα πει ναι στην Αμερική και θα δώσει βάση για να αρχίσουν να βομβαρδίζουν τις αραβικές χώρες. Αυτό σημαίνει αυτομάτως την αντιπαλότητα των αραβικών χωρών στη χώρα μας. Και αν κάτι είχε καταφέρει ο Παπατζής, συγγνώμη, ο Παπανδρέου, με τον Αραφάτ, που τον έψαγνε όλοι οι φίλοι, όλες οι μυστικές υπηρεσίες, όλοι τον έψαχναν, όλοι. Και ξαφνικά τον εμφανίζει στην Πάτρα ο Παπανδρέου. Αυτομάτως εκεί απέκτησε μία αιώνια ειρήνη με τα αραβικά κράτη, η οποία φαίνεται μέχρι τις μέρες μας, φαντάζομαι. Καθώς, αν σκεφτείτε ότι σχεδόν σε όλη την Ευρώπη έχουν γίνει πεσήματα και μόνο η Ελλάδα την έχει γλιτώσει, νομίζω πιο τρανή απόδειξη από αυτό δεν υπάρχει. Θα δούμε. Νομίζω ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει σύντομα και γρήγορα. Δεν μου αρέσουν πολύ αυτές οι πολιτικές και οι γεωλογικές αναλύσεις. Ούτε τα κατέχω, ούτε τα γουστάρω, ούτε θέλω να τα μάθω. Απλά σας είπα αυτό το σχόλιο γιατί το άκουσα κάπου. Μου έκανε και απλά το μοιράζομαι μαζί σας. Ούτε υπέρ, ούτε κατά είμαι. Θεωρώ πως η ειρήνη είναι το καλύτερο πράγμα απ' όλα. Και όχι μόνο ουδέτεροι πρέπει να μείνουμε. Το ουδέτεροι δεν μου λέει κάτι εμένα. Δηλαδή να βγάλουμε την ουρά μας απ' έξω. Όχι. Επιμένω όμως ότι πρέπει να επιμένουμε όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε για αυτό που λέμε ειρήνη. Για αυτό που λέμε παγκόσμια ειρήνη και παγκόσμια συμφιλίωση. Δηλαδή, πού είναι τόσο δύσκολο, ρε πούστιδες? Μπορεί ποτέ να μην έχω διατελέσει μεγάλος και να μην τα ξέρω αυτά τα κόλπα της ιστορίας. Η αλήθεια είναι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο τελικά αυτό που λέμε μία παγκόσμια ειρήνη και μία παγκόσμια συμφιλίωση. Αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Όσο και αν μου το εξηγήσει κανείς, δεν μπορώ να το δεχτώ. Να θυμηθώ πάλι τα λόγια του Ηράκλειτου, που έλεγε ότι πρέπει να κρεμάσουμε όσους είναι πάνω από 15 ετών και την αφεντιά μας. Και να κυβερνήσουν επιτέλους παιδιά, μήπως και δούμε κάτι διαφορετικό. Τι να πρωτοθυμηθώ? Από τον Ηράκλειτο βρέθηκαν σχεδόν 16-20 σελίδες με το ζόρι. Και πάνω σε αυτές τις 20 σελίδες έχουν γραφτεί εκατομμύρια τόνοι. Εκατομμύρια τόνοι. Από βιβλία, τόμους. Φανταστείτε να είχαμε βρει περισσότερο υλικό του. Τι είχε να γίνει? Τι είχε να πει αυτός ο άνθρωπος? Ξημέρωσε. Κοιτάξτε. Μ' αυτά και μ' αυτά ξημέρωσε. Πάμε να περπατήσουμε λίγο. Βαριέμαι, δεν ανεβαίνω πάνω ακόμα. Ας δούμε να ξημερώσει καλά.
κάτι άλλο που έλεγε, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Μέση Ανατολή και πολέμους και συμφέροντα, αν και όλα σχετίζονται τελικά. Ήταν αυτό το περίφημο «τα πάντα ρί». Τα πάντα ρί. Κοινός. Κοινός όλα είναι πιθανά. Και δεν πρέπει να αποκλείουμε τίποτα. Ο κόσμος συνέχεια αλλάζει, ρε. Ο κόσμος συνέχεια κινείται. Και ο χρόνος είναι αμήλικτος και σε κανέναν δεν χαρίζει. Και εσύ, πιτσιρικά, που με είπες μπάρμπα προχθές ότι καπνίζω πολύ, εκεί που ήσουν, εκεί που είσαι μάλλον, ήμουν, και εδώ που είμαι θα έρθεις. Νομίζεις θα αργήσει πολύ η ώρα και η στιγμή που κάποιος πιτσιρικάς θα σε αποκαλέσει μπάρμπα. Και τότε θα συνειδητοποιήσεις ότι πέρασαν 20-25 χρόνια και δεν πήρες χαμπάρι τίποτα. Και πόσα έχασες αυτά τα 25 χρόνια και πόσα κέρδισες και τι ευκαιρίες πέταξες και τι ευκαιρίες εκμεταλλεύτηκες. Οπότε, πώς το λέει ο λαός, μεγάλη μπουκιά φάε, μικρή κουβέντα λέγε. Ναι, αρέ, όπως σε αποκάλεσα άλλωστε και στο μήνυμα που σου απάντησα, διότι καθόλου δεν με πείραξε τον μπάρμπα. Πιθανότατα να είμαι κιόλας. Αλλά αν από όλα αυτά που είδες στο δόλιο εκείνο το βίντεο σου έμεινε ότι εγώ καπνίζω πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ για την πάρτι σου τότε. Τότε είναι βέβαιο ότι θα περάσουν 25 χρόνια από τη ζωή σου και θα πάρεις χαμπάρι. Πού πήγαν. Ας δώσουμε σε 25 χρόνια ένα ραντεβού. Να δούμε τι θα έχεις κάνει. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να έχεις κάνει και εσύ τα καλύτερα. Να πετύχεις και στη ζωή σου όπως όλοι. Να γίνεις ένας πετυχημένος, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Μην καταλήξεις να τρέχεις στις θάλασσες και στα βουνά, χειμώνα, καλοκαίρι, όπως άλλοι κι άλλοι. Που μου αρέσει βέβαια εδώ. Ομολογώ ότι τον πρώτο χρόνο που ήρθα δεν το γούσταρα καθόλου. Και μόνο η δουλειά με κράταγε. Η ενασχόλησή μου με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μετά με κράταγαν και άλλα πράγματα. Η ιστορία θα δείξει αν έπρεπε να με κρατάνε ή όχι. Είπαμε, τα πάντα ρί. Όλα είναι πιθανά. Τόσο πιθανά, μάλιστα, που η γλώσσα καμιά φορά, η γλώσσα, αυτό που μιλάμε, αυτό που ακούτε τώρα από μένα και με αυτό που εκφράζεστε κι εσείς. Η γλώσσα που καμιά φορά γίνεται και γραφή, αλλά μία ή άλλη είναι στο συγκεκριμένο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω. Ακόμα και τη λέξη ποταμός δεν έχει μια σταθερή λέξη, είναι που δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική έννοια του ποταμού.
σαν λέξη, προσέξτε τι θέλω να σας πω. Περιμένετε να στήσω και αυτή τη μαλακία λίγο απέναντι για να ανάψω ένα τσιγάρο. Είδατε και το χέρι μου για λίγο. Σαν λέξη λοιπόν ο ποταμός εξυπηρετεί και βοηθάει στο να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, οι άνθρωποι, όχι ο κόσμος. Όπως και η γραφή και η γλώσσα γενικότερα είναι για να συνεννοηθούμε μεταξύ μας οι άνθρωποι, για να έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας, να μπορούμε να μιλάμε και να ανεβαίνει το μορφωτικό μας επίπεδο. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν να μιλήσουμε, θα κάναμε νοήματα, όπως όταν είμαστε μέσα στο αμάξι και βλέπουμε τις πινακίδες της τροχέας και δεν χρειάζεται να μας πει η πινακίδα δεξιά να μας μιλήσει, το δείχνει. Οπότε και εμείς δεν θα χρειαζόταν να μιλήσουμε, να κάναμε νοήματα σαν τις μαϊμούδες μεταξύ μας. Εκεί βοηθάει η γλώσσα. Αλλά δεν μπορείς να κλείσεις τον ποταμό ή αυτό που λέμε τέλος πάντων ποταμό σε μια λέξη που να λέει ποτάμο, ποτάμι, ποταμός. Γιατί ο ποταμός κυλάει ρε παιδιά, ο ποταμός φεύγει, ο ποταμός πάει εδώ, πάει εκεί, πάει πάνω, πάει κάτω, έρχεται, φεύγει. Δεν είναι ποτέ σταθερός. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Εκατομμύρια χρόνια όπου υπήρχε εκεί το νερό, είτε σε θάλασσα είτε σε ποτάμι, δεν ήταν ποτέ σταθερό, κύριε μου. Και αν θέλουμε να πούμε ποταμό, θα το πούμε μόνο για να τονίσουμε ότι εκεί θα κάνουμε μπάνιο, ότι εκεί θα βρέξουμε τα πόδια μας ή θα ψαρέψουμε, ή θα περάσουμε στην απέναντι όχθη γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Μέχρι εκεί όμως. Πάμε. Μέχρι εκεί. Μόνο για να συνεννοηθούμε. Τι και οι δύο. Ποιος πέθανε. Δεν την ξέρω. Τι δουλειά έχει εδώ. Είναι της γειτονιάς. Τέλος πάντων, μπορεί να μην τους έχω μάθει όλους. Αυτά. Οπότε, ο Μαύρος Ηράκλητος με το τόσο λίγο περιεχόμενο και υλικό του που έχουμε βρει, αλλά έχει χτιστεί γύρω του μια ολόκληρη αυτοκρατορία από φιλοσοφίες. Φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν είχαμε περισσότερο υλικό. Ξημέρωση για τα καλά. Κοιτάξτε. Είναι η ώρα που ξυπνάνε οι άνθρωποι. Τι θα κάνω τώρα. Είμαι σαν σταυροδρόμι. Από εδώ πάει στο σπίτι μου. Από εδώ πάει στον πύργο. Από εδώ πάει στο κατάκολο. Και από εκεί ήρθαμε οδηγεί στη θάλασσα. Να τσακώσω την τρασλαπίνα μου και να πάω μια βόλτα στο βουνό. Αυτό λέω να κάνω. Πάω μια βολτίτσα μέχρι τι ώρα να είναι τώρα. Να είναι 6:30 κάπου εκεί. Να πάω μια τσάρκα μέχρι τις 7:30-8 πάνω στο βουνό του κατακόλου. Μετά να κατέβω κάτω στο λιμάνι να πάρω ένα καφέ. Και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω να περάσει η μέρα μου. Είμαι αδειούχος όπως ξέρετε. Είμαι πέμπτη μέρα σήμερα. Και πλήττω αφάνταστα. Όταν λέμε πλήττω αφάνταστα, οι γείτονες έχουν αρχίσει και ρωτάνε αν ζω, αν είμαι εδώ. Δεν με βλέπουν καν έξω. Θα με βρείτε, τη ζλώ από τη μυρωδιά. Θα σας μυρίσει. Τι να τους πω. Τέλος πάντων, μην γκρινιάζω από τώρα, γιατί έχω πάρα πολλές μέρες ακόμα άδειας. Ένα αυτοκίνητο. Οπότε, δεν είμαι ο μοναδικός που γυρίζει 6:30 ώρα. Εντάξει, είναι μια παρηγοριά. Αυτά. Καλημέρα σας.